Μία εξέλιξη που πρέπει να πούμε ότι έρχεται σε μία περίοδο που τα λαϊκά προβλήματα οξύνθηκαν από την κυβερνητική πολιτική διαχείριση της πανδημίας υπέρ των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Ό,τι μέτρο παίρνει η κυβέρνηση τον ένα χρόνο από την έναρξη της πανδημίας είναι για να ενισχυθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου, ενώ χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται στην ανεργία ή σε αναστολή εργασίας και βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται σημαντικά. Χιλιάδες εργαζόμενοι εργάζονται κακοπληρωμένοι, κάτω από νέα απάνθρωπα ωράρια, χωρίς μέτρα προστασίας. Εκατοντάδες αυτοαπασχολούμενοι έχουν μείνει χωρίς εισόδημα, με μαγαζιά κλειστά και τη θηλιά από τα χρέη της εφορίας και των ασφαλιστικών εισφορών να σφίγγει όλο και περισσότερο. Ένας χρόνος με σχολεία και πανεπιστήμια κλειστά. Ένας χρόνος πανδημίας και lockdown και το σύστημα δημόσιας υγείας συνεχίζει να στενάζει από τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παραμένει διαλυμένη από τη μακροχρόνια υποβάθμιση, κάτι που το βιώνουμε και στο Δήμο μας, με τις τεράστιες ελλείψεις στα δύο κέντρα υγείας της περιοχής, σε Θαλάστρα και Διαβατά, τα οποία χρόνια τώρα αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες των δημοτών. Ειδικά την περίοδο αυτή, έγινε ακόμη πιο αισθητή η διαλυτική κατάσταση στις υγειονομικές δομές της περιοχής, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει κόσμος σε μια περιοχή με χιλιάδες κατοίκους, ειδικά εάν αναλογιστούμε ότι στο Δήμο μας υπάρχει η βιομηχανική περιοχή στη Σύνδο και η άτυπη βιομηχανική περιοχή στο Καλοφόρι, με επικίνδυνα εργοστάσια και αυξημένο κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι εξελίξεις αποδεικνύουν ότι η αντιλαϊκή επίθεση είναι συνολική στο εισόδημα και στην ποιότητα ζωής των λαϊκών οικογενειών. Η εξέλιξη με τις μονάδες καύσης υγειονομικών αφορημάτων στη βιομηχανική περιοχή από τις δύο εταιρείες που αναφέραμε δεν είναι μοναδική περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το Μάιο ήρθε για συζήτηση σε διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η αδειοδότηση για τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου από την Ελπέντισον στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ. Την ίδια στιγμή που ο Όμιλος ΕΛΠΕ έχει αφήσει ως εκκρεμότητα την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Ενώ μόλις πριν λίγες ημέρες, μία ακόμη εταιρεία ζήτησε την αδειοδότηση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του βιοαερίου που παράγεται από την αναερόβια ζύμωση ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων στο αγροτεμάχιο 581 του αγροκτήματος Σύνδου. Στο θέμα αυτό, μόνο η Λαϊκή Συσπήρωση καταψήφισε, ενώ όλες οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις συμφώνησαν. Παράλληλα, στη γειτονιά μας τρέχουν σημαντικές εξελίξεις, όπως η καύση απορριμμάτων από το Τιτάν ή η δημιουργία μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων δυτικού τομέα στο Λαγκαδά. Η εξέλιξη αυτή, λοιπόν, δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Αποτελεί αναμενόμενο αποτέλεσμα της σταδιακής γενίκευσης και εξάπλωσης της καύσης αποβλήτων στη χώρα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια της πολυδιαφημιζόμενης πράσινης ανάπτυξης. Ήδη από το 2003, στα προγράμματα περιβαλλοντικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αποτελούν υποχρεωτικό πλαίσιο για όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση στερεών αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης της καπιταλιστικής οικονομίας. Εκεί χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά και ο όρος «πράσινη ανάπτυξη». Κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, η πράσινη ανάπτυξη προβλήθηκε και αξιοποιήθηκε ως μέσο για να βγουν διέξοδο γυμνάζοντα κεφάλαια, να ανοίξουν νέες αγορές. Την τελευταία ειδικότερα δεκαετία, ο τομέας των στερεών αποβλήτων, πέρα από πεδίο άντλησης κερδών για τους κατασκευαστικούς ομίλους που εμπλέκονται στην κατασκευή και διαχείριση των μονάδων, έχει αναδειχθεί σε σημαντικό παράγοντα υποβοήθησης της προσπάθειας των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση της εξάρτησης της καπιταλιστικής οικονομίας
από εξωτερικές πηγές σε ενέργεια και πρώτες ύλες. Καλούμε λοιπόν το λαό της ευρύτερης περιοχής, τους μαζικούς φορείς, να βάλουν φρένο στους επικίνδυνους σχεδιασμούς. Χρειάζεται να μπει στο στόχαστρο η πολιτική που γεννά τις συνέπειες από την εκμετάλλευση και τη διαχείριση των αποβλήτων, που δεν είναι άλλη από τη διαχείριση με μοναδικό σκοπό την επίτευξη της μέγιστης κερδοφορίας και παράλληλα η απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που να έχει στο επίκεντρο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος. Η όποια αντίδραση από πλευράς των Δήμων, όπως και της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Δέλτα, αν δεν συνδυαστεί με την εναντίωση στο ζήτημα της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διαχείριση των απορριμμάτων και αποβλήτων και με ταυτόχρονη καταδίκη των πολιτικών που έχουν εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, θα είναι κούφια λόγια. Θα είναι αντίδραση για τα μάτια του κόσμου. Άλλωστε, και ο Δήμαρχος Δέλτα κύριος Ιωαννίδης, στη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στη Μαυροβράχη. Στη λογική δηλαδή, έξω από το Δήμο μας και όπου θέλει ας είναι. Και είναι βαθιά υποκριτικό για τη σύνδονα αντιδράς και για τη μονάδα στο Λακαδά που θα σπέρνει το καρκίνο σε όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη να κρατάς θετική στάση.